Λέγομαι Γιώργος Σταμάτης, είμαι σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, coach, που είναι μια καινούργια προσέγγιση. Υποστηρίζουμε δηλαδή τους ίδιους των ανθρώπων των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν οι ίδιοι, εμείς απλώς τους βοηθάμε να αναδείξουν το πραγματικό τους δυναμικό. Και συγγραφέας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε για τη σημερινή σας εισήγηση στο επιμελητήριο αγωνίας. Η σημερινή εισήγηση φέρει τον τίτλο Total Business Success, που είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου που έχουμε γράψει μαζί με τον κύριο Ζαΐρη. Είναι ένας πρακτικός, συνοπτικός οδηγός για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Και επειδή έχω τη χαρά να βρίσκομαι σε μια ευλογημένη γη, στην Αργιολίδα, που λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην Αργολίδα, της φύσης της, του πλουτοπαραγωγικού της τομέα και το καθεξής, έχει πάρα πολλές μικρές και κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις. Το βασικό χαρακτηριστικό της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης είναι ότι είναι ευέλικτη και δυναμική, αλλά στερείται εν της πράγμαση και από τις συνθήκες κάποιων συγκεκριμένων εφοδίων. Ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια που βοηθάει την επιχείρηση να αναπτυχθεί είναι να μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα, τη συνολική εικόνα, και όλα τις τα μέρη να αλληλοσυμπληρώνονται. Διότι όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης, το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών που το απαρτίζουν. Τι θέλω να πω. Πολύ συχνά στις εκπαιδεύσεις ή στις εισηγήσεις μου ρωτάω επιχειρηματίες, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, ακόμα και σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων, αν η επιχείρησή σας συμβολικά ήταν ένας αρχαίος ναός, ποιες θα ήταν οι τρεις βασικές κολόνες που θα στήριζαν το ναό σας, την επιχείρησή σας. Εκεί παίρνω πολλές σωστές απαντήσεις που είναι όμως αποσπασματικές. Παραδείγματος χάρη το ανθρώπινο δυναμικό, το marketing, το κεφάλαιο, το management, η καινοτομία, διάφορες έτσι, λειτουργίες που έχει η επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, ο κάθε ναός της επιχείρησης στηρίζεται σε τρεις κολόνες. Η μία κολόνα είναι αυτό που ονομάζουμε συμβολικά παραγωγή, δηλαδή η δουλειά που κάνουμε. Τι προσφέρουμε. Εάν είμαστε ένα περίπτερο, προσφέρουμε παραδείγματος χάρη ποικιλία προϊόντων τα οποία πουλούνται μέσα από το περίπτερο. Αν είμαστε ένα νοσοκομείο, προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Αν είμαστε ένα εργοστάσιο που παράγει παπούτσια, κατασκευάζουμε παπούτσια τα οποία παρέχουμε στην αγορά. Αν είμαστε μια τράπεζα, προσφέρουμε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι μία κολόνα είναι η παραγωγή μου, αυτό το οποίο κάνω. Και ρωτάω, η δεύτερη κολόνα ποια είναι? Ακούω και εκεί πολλές απαντήσεις. Η δεύτερη κολόνα όμως είναι το πώς αυτές οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παράγουμε, η παραγωγή μας δηλαδή, θα μπορέσει να διοχετευτεί στον τελικό παραλήπτη, στον καταναλωτή παραδείγματος χάρη ή στον ωφελούμενο. Είναι δηλαδή το marketing, οι πωλήσεις, η διαφήμιση, που θα βοηθήσει το προϊόν αυτό να φτάσει σε αυτόν ο οποίος θα βοηθήσει την τρίτη κολόνα, που η τρίτη κολόνα είναι όλα τα περί τα οικονομικά, δηλαδή η καλή διαχείριση, απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση του πλούτου. Αυτές είναι τρεις κολόνες. Αν μπορείς να το δεις ισορροπημένα και σε συνδυασμό το οικοδόμημα αυτό, τότε θα μπορέσεις να δεις και την κορυφή του οικοδομήματος, την κορυφή του ναού, που είναι η στέγη. Η στέγη είναι η διοίκηση, το management, ο συντονισμός, η οργάνωση. Αλλά ο ναός έχει και τα θεμέλια, όπως φαντάζεστε. Τα θεμέλια ποια είναι? Τα θεμέλια είναι το αξιακό σύστημα, οι αρχές, οι αξίες, το όραμα το επιχειρηματικό, το οποίο και στηρίζουν όλο τον ναό. Όλα αυτά σε συνδυασμό και σε ισορροπία μπορούμε να τα ονομάσουμε αναλυόμενα σε λεπτομερείς τομείς Total Business Success. Συνεπώς είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο και αλληλοσυμπληρώμενο εργαλείο για την επιτυχία της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης.